Τώρα, σε συνέχεια των περί αμερικανοτουρκική άσκηση στην ΑΟΣΜΑ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα επανήλθε το απόγευμα, πριν από λίγο, ανακοινώνοντα τη διεξαγωγή κοινή άσκηση με τη Γαλλία. Είναι μαζί μου ο Χριστό Χωρί έχει τι λεπτομέρειε. Έχουμε δηλαδή, Χριστόφορε, ένα βίντεο προπαγάνδα. Έτσι, δεν είναι. Έτσι φαίνεται, εξετάζει την εγνησιότητά του και έλα αμέσω να το δούμε, να δούμε τι ακριβώ μα λένε οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα. Μα δείχνει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο ανήρθε στο λογαριασμό του Υπουργείου στο Twitter. Φαντάζομαι είναι από κάποιο ελικόπτερο, προσγειώνεται στη γαλλική φρεγάτα όπω υποστηρίζουν ακονή. Είναι τραβηγμένο από κινητό και θα δούμε στη συνέχεια ένα άλλο πλάνο, κακομονταρισμένο θα το χαρακτηρίζω εγώ, στο οποίο φαίνεται η τουρκική φρεγάτα, θα αλλάξει σε δευτερόλεπτα, φαίνεται η τουρκική φρεγάτα γυρεσούν. Μα λένε ότι συμμετείχαν σε κοινή άσκηση ε, Τουρκία και Γαλλία, η οποία πραγματοποιήθηκε μάλιστα την περασμένη Παρασκευή σε διεθνή χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο. Πηγέ τη ε, Προεδρία, κυβερνητικέ πηγέ μα λένε ότι είναι και αυτό κομμάτι τη υβριδική προπαγάνδα των Τούρκων. Τέτοια άσκηση δεν έγινε α, ποτέ και επιμένουν ότι όπω ακριβώ συνέβη και με του Αμερικανού, το ίδιο συμβαίνει και με του Γάλλου. Απλώ οι Γάλλοι έκαναν την άσκηση του εκεί, είναι η άσκηση α, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι Τούρκοι χωρί λόγο Μάλιστα. και καμιά αφορμή βρέθηκαν. σω να του. είναι για εσωτερική κατανάλωση. Το θέμα είναι πώ θα αντιδράσουν και οι Γάλλοι. Να μα πούν αν όντω τελικά αυτό το βίντεο που είδαμε είναι από κάποιο βίντεο Γάλλο που προσγειώθηκε ένα γαλλικό ελικόπτερο σε γαλλική φραγάτα. Είναι προδούμε... αυτό που σου είπα. Ότι εξετάζεται η γνησιότητα του βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου Μάλιστα.